Η οικονομική ενίσχυση της παιδοογκολογικής φτέρυγας του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ τα τελευταία χρόνια φέρει την υπογραφή του ΠΑΟΚ και του Ιβάν Σαββίδη. Στα 6 χρόνια που ο Ιβάν Σαββίδη στηρίζει την παιδοογκολογική πτέρυγα, έχει συμβάλει στην αγορά μηχανημάτων, ενώ έχει καλύψει τους μισθούς για την εργασία 14 ιατρών που εργάζονταν και εργάζονται στην πτέρυγα, προκειμένου να φροντίζουν τα περισσότερα 200 παιδιά που έχουν νοσηλευτεί στο ΑΧΕΠΑ. Την ίδια ώρα όμως, ο Ιβάν Σαββίδη στηρίζει και την κλινική ορειλά του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, καθώς είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο στο συγκεκριμένο τομέα, αφού η μητέρα του αντιμετώπιζε πρόβλημα ακοής. Μερικούς μήνες είχε κάνει δωρεά ιατρικών μηχανημάτων και εξοπλισμού στη συγκεκριμένη κλινική, ενώ και σήμερα δήλωσε πως θα συνεχίσει να επενδύει. Ξέρετε, από την παιδική ηλικία, εγώ αντιλαμβανόμουν, ήξερα τι σημαίνει να έχει στο σπίτι άνθρωπο ο οποίος δεν ακούει. И когда я вырос и уже мог позволить себе получить любую консультацию самых титулованных врачей. Και όταν ενηλικιώθηκα και είχα δυνατότητα να επιτρέψω στον εαυτό μου να ζητήσω την καλύτερη ιατρική συμβουλή από τους καλύτερους ιατρούς. Ήθελα να κάνω έτσι ώστε η μητέρα μου έστω και μια μέρα να μπορεί να ακούει. Но врачи сказали очень поздно. Αλλά οι ιατροί μου είπαν τότε ότι είναι πλέον πολύ αργά. Если бы своевременно, εάν εγκαίρως, то могло бы быть все хорошо. Θα μπορούσαμε να διορθώσουμε το πρόβλημα και θα ήταν όλα καλά. Και είμαι πολύ ευτυχισμένος ότι επιτρέπεται τώρα στα παιδιά να γίνονται εγκαίρως οι χειρουργικές επεμβάσεις που πρέπει να γίνουν. Θα μεγαλώσουν σαν κανονικά μέλη της κοινωνίας μας. Τον μεγαλομέτοχο του ΠΑΟΚ υποδέχθηκε ο διευθυντής της κλινικής Ορειλά, Ιωάννης Κωνσταντινίδης, ο οποίος επεσήμανε τη σημασία της βοήθειας του επιχειρηματία, ενώ στη συνάντησή του συζητήθηκε η περαιτέρω συνεργασία και στήριξη που θα δώσει ο ΠΑΟΚ στο νοσοκομείο. Τα χρήματα αυτά τα οποία μας παρέχεται θα πιάσουν τόπο να είναι πραγματικά αυτό και κίνητρο για περισσότερους άλλους αρρωγούς στην προσπάθειά μας. Θα ήθελα να σας πω ότι ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή η πατρίδα μας το έχει ανάγκη να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Δεν αρκεί μόνο η επιστήμη θέλει και κάποια χρήματα και πέρα από την πολιτεία η οποία δυναμεί αυτή τη στιγμή υπάρχουν και κάποιοι χορηγοί, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι βοηθάνε ουσιαστικά και να τελειώσω λέγοντας ότι αυτό εμένα προσωπικά με αγγίζει πάρα πολύ διότι έγκυται κάτω από το δόγμα το δικό μου το προσωπικό και της Ελλάδος μου ότι η Ρωμανία κι αν επέρασε ανθεί και φέρει κι άλλο. Вы просите, что нужно, и у вас это будет. Εσείς πρέπει να ζητάτε ό,τι χρειάζεται και θα τα έχετε.